Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Καλώς ορίσατε στην Κυριακάτικη εκπαίδευση. Όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι βράδυ, γιατί το μαγνητοσκοπώ αυτό Παρασκευή, επειδή θα φύγουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο για Πρέβεζα, και Πρέβεζα πάντα έχω μεγάλο θέμα με τη σύνδεση. Οπότε μαγνητοσκοπώ τώρα αυτό το μήνυμα. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, σε αυτή την εκπαίδευση θα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τύχη κτλ. Να δούμε μια από τις ομιλίες του συνεδρίου που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη ομιλία του συνεδρίου. Είναι από τον Αλέξανδρο τον Τζίκοβ και από τη Ρένια τη Σιβριδάκη. Έχουν πετύχει, η ομιλία αυτή είναι αναγνώριση ενός τεράστιου επίπεδου του AML+. AML+ είναι όχι μόνο πετυχαίνει στο AML που το είχαν πετύχει τα παιδιά κάποιο καιρό πριν, αλλά και το να το διατηρήσεις για 3 συνεχόμενους μήνες, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, και η ομιλία που κάνουν είναι αντάξια, μην πω ότι και καλύτερη, το επίπεδο που πετύχανε. Οπότε σας αφήνω, στα σχόλια θα γράφω, οπότε αν γράψω χαιρετίσματα από Πρέβεζα, είναι live τα σχόλια που γράφω για θα δω την ομιλία μαζί σας. Την είδα, δεν την έχω καν δει και εγώ, δηλαδή τώρα μαζί σας θα τη δω. Έχω δει κάποια αποσπασματάκια, καθώς την ανεβάζω τώρα. Είναι, μη σας πω την και καλύτερη από ό,τι θυμόμουν. Έχω κόψει κάποια κομμάτια που έχει ήχο, γιατί το Facebook δεν θα αφήσει κάποια τραγούδια, οπότε αυτά τα κοψίματα που θα δείτε είναι εκεί που παίζει μόνο μουσική. Είναι μια εξαιρετική ομιλία με εξαιρετικό περιεχόμενο. Λοιπόν, οπότε σας αφήνω και θα απολαύσω μαζί τη Ρένια και τον Αλέξανδρο. Γεια χαρά. Να χειροκροτήσουμε και να υποδεχτούμε στη σκηνή την Ρένια Σιβριδάκη και τον Αλέξανδρο Τζίκοβ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά για αυτή την υποδοχή. Τι να πω. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να σε υποδέχονται έτσι στη δουλειά. Και εσείς όταν πάτε στη δουλειά έτσι δεν σας υποδέχονται. Δεν σας χειροκροτάνε, δεν σας τραγουδάνε, δεν σας αγκαλιάζουν. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αρχικά δεν είναι πάρα πολύ ωραίο που είμαστε εδώ μαζί σήμερα στη σκηνή. Έτσι δεν είναι, δεν είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Όσο και να θέλω να μοιραστώ τη σκηνή με τη Ρένια, σίγουρα έχει να μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει να μοιραστεί κάποια πράγματα για τον εαυτό της. Οπότε προς το παρόν θα την αφήσω να μιλήσει μόνη της. Τέλεια. Λοιπόν, αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αποδοχή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πραγματικά. Άλλο ένα συνέδριο έφτασε, πότε πέρασε το προηγούμενο, πότε είμαστε πάλι εδώ, κι όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να πιάσουμε αυτό το τίτλο που το θέλαμε πάρα πολύ, πόσο μάλλον δίνοντάς του και μια σταθερότητα 3 μηνών. Σήμερα θα σας πω κάποια πράγματα, λόγω του ότι πολλοί δεν με γνωρίζετε, κάποια πράγματα για μένα σχετικά με το πώς ξεκίνησα, πώς ήρθα σε επαφή με την OGI, γενικότερα ποιες ήταν οι πρώτες μου αντιδράσεις, κάποια σημεία νοοτροπίας που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και σε μένα και στον Αλέξανδρο για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά και μιας και το βιώνω, πόσο ωραίο είναι να χτίζεις την επιχείρησή σου με τον σύντροφό σου. Ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι είμαι 23 χρονών, γεννήθηκα στην Αθήνα. Γνωρίζω και ασχολούμαι με το συγκεκριμένο project τα τελευταία 3,5-4 χρόνια και έχω τελειώσει βρεφονηπιοκόμος. Δουλεύω σε παιδικό σταθμό, αν και αυτή τη χρονιά παρακολουθώ αρκετά σεμινάρια που με ενδιαφέρουν πάνω σε αυτό το τομέα. Και γενικότερα η δουλειά ως βρεφονηπιοκόμος ήταν κάτι που πραγματικά το ήθελα πάρα πολύ από μικρή, λόγω του ότι δεν είχα και αδέρφια και από τα ξαδέρφια μου έτσι ήμουν πιο μικρή, δεν είχα κάποιο παιδάκι να πειράξω έτσι λίγο.
Θυμάμαι ότι πάντα από παλιά, όταν θα βλέπα ένα παιδάκι στο δρόμο ή οπουδήποτε, θα ήθελα να το πλησιάσω, σε πρώτη φάση έτσι να το κάνω να αισθανθεί ωραία, να γελάσει και να νιώσει αυτή την ασφάλεια που θέλω να του μεταδίδω. Οπότε ήξερα από μικρή ότι έχω βρει το πάθος μου και θέλω να το κάνω σίγουρα επάγγελμα. Τώρα, σχετικά με το πώς ήρθα σε επαφή ουσιαστικά με την OGI, αυτό έγινε μέσω μιας διαφήμισης που είχε δει ο Αλέξανδρος την περίοδο του lockdown. Όπου τότε εγώ σπούδαζα στα Ιωάννινα και έψαχνα μία δουλειά λίγο part-time να μπορώ να βοηθάω και τους γονείς μου και να είμαι και εγώ πιο ανεξάρτητη. Ήταν τότε το lockdown, μπόρεσε ουσιαστικά και ήρθα στην Αθήνα, είχα και περισσότερο χρόνο, οπότε όλες οι συνθήκες ευνοούσαν υπέρ του project. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι πρώτες μου αντιδράσεις ήταν με μένα να είμαι αρκετά επιφυλακτική, έως πάρα πολύ. Ήμουνα πολύ δύσπιστη, γενικότερα φοβόμουν πάρα πολύ το άγνωστο, δεν το είχα ξαναδεί και σύντοτε διέφερε πάρα πολύ από μια κανονική δουλειά όπως ας πούμε είχα εγώ στο μυαλό μου. Και γενικότερα λόγω του ότι, όπως είπα, είχα βρει το πάθος μου, έλεγα ότι από μικρή αυτό που θα κάνω και αυτό που έχω σαν στόχο είναι ουσιαστικά, αφού τελειώσω τις σπουδές μου, να κάνω το μεταπτυχιακό μου, να μπορέσω να μπω στο δημόσιο, όπου αυτό θα μου εξασφάλιζε έναν μισθό 1.000 ευρώ, 1.300 ευρώ max, όπως πίστευα, και ότι ουσιαστικά έτσι θα μπορούσαν να μου λυθούν όλα τα προβλήματα. Οπότε μου φαινόταν εντελώς απίθανο πώς μπορείς με ένα τέτοιο τρόπο να δημιουργήσεις εισόδημα, γιατί όπως είπα, δεν είχα ξανακούσει κάτι σχετικό με αυτό. Τώρα, απ' την άλλη μεριά, ο Αλέξανδρος ήταν πραγματικά πεπισμένος ότι με το συγκεκριμένο project μπορείς να δημιουργήσεις εισόδημα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να προσπαθεί να πείσει και σε μένα και στη μητέρα του ότι αυτά τα 1.000 δολάρια που θέλω εγώ να δώσω θα είναι πραγματικά η καλύτερη επένδυση που θα κάνω. Και θυμάμαι κιόλας, και αυτό μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, είναι ότι ήταν τόσο σίγουρος για το project, χωρίς ακόμα να έχει μπει μέσα σε όλο αυτό, για να το δει τουλάχιστον, όπως πολλοί από σας μπορεί να νιώθουν ότι είναι το πιο κερδοφόρο μοντέλο. Οπότε, με είχε αφήσει λίγο στη σκέψη ότι πώς και το πιστεύει όλο αυτό, αλλά συνέχιζε εννοείται να είμαι επιφυλακτική, ότι όχι, δεν είναι αυτά για μένα και ούτε για σένα. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησε με το επαγγελματικό πακέτο εντελώς μόνος του. Έτσι, σε πρώτη φάση, για να μας αποδείξει ότι κοιτάξτε, μπορώ να δημιουργήσω εισόδημα και θα το κάνω. Και εννοείται, σε δεύτερη φάση, που ήταν και ο πρωταρχικός του στόχος, ήταν να μπορέσει να γίνει η κύρια πηγή εισοδηματός του, το συγκεκριμένο project, και να είναι ουσιαστικά η μόνη ασχολία του και να αφήσει κάτι άλλο το οποίο δεν τον κάλυπτε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ήρθε το πρώτο συνέδριο που βρεθήκαμε και όπως πιστεύω ότι όλοι θυμάστε το πρώτο συνέδριο ή ένα συνέδριο το οποίο εσάς σας κινητοποίησε και κάνατε έτσι ένα step up ή ένα level up την επιχείρησή σας ή ξεκινήσατε. Εμάς το πρώτο συνέδριο πριν από 4 χρόνια δεν διέφερε από τα συνέδρια από την άποψη ότι έχει αναγνωρίσεις πολλές ηλικίες, διάφορων ηλικιών αναγνωρίζονται επιτυχίες ανθρώπων που τα κατάφεραν και έχουν τα αποτελέσματα που εσύ θες να φέρεις, αλλά κάθε φορά είναι ξεχωριστό και οι άνθρωποι που μιλάνε. Και αυτό που πραγματικά με έχει στιγματίσει και μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι το να βλέπω ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας να πετυχαίνουν πράγματα τα οποία ήθελα και αυτό μου είχε δημιουργήσει την πίστη και τη θέληση το ότι μπορώ κι εγώ να το κάνω. Οπότε όταν τελείωσε το συνέδριο, είχα λίγο στο μυαλό μου ότι λες να προσπαθήσω, λες να το δοκιμάσω όλο αυτό. Θυμάμαι κιόλας χαρακτηριστικά ότι όταν είχαμε γυρίσει με τον Αλέξανδρο με το αυτοκίνητο, εκείνος προφανώς ξετρελάθηκε και μου έλεγε: Είδες και αυτό, είδες πώς τα καταφέρανε, είδες που μιλήσανε. Αλλά κι εγώ με την ίδια ενέργεια και τον ίδιο ενθουσιασμό να του λέω: Ναι, και είδες πώς το κάνανε και κάνανε αυτό. Αν κάνουμε κι εμείς αυτό, και να μπαίνουμε έτσι σε μια πολύ ωραία διαδικασία. Ένα χειροκρότημα λίγο. Ωραία. Κι άλλο ένα λίγο να ξανασκεφτώ. Λοιπόν, και μπαίναμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ ωραία. Ένα λεπτάκι. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι που τον ίδιο μήνα κιόλας ο Αλέξανδρος έπιασε το supervisor μόνος του και μετά τον επόμενο μήνα πιάσαμε το manager, manager plus, manager founder, όπου το διατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια, μέχρι και 3 μήνες πριν, που πιάσαμε το AML και τώρα AML+.
Και αυτό που λέω γενικότερα, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσω τον εαυτό μου ή να πω ότι εγώ δεν έκανα τίποτα και δεν συνεισφέρα καθόλου, σίγουρα τη μεγαλύτερη μάχη τότε την έδινε ξεκάθαρα ο Αλέξανδρος, λόγω του ότι εγώ θα τον βοηθούσα πιο πολύ συμπληρωματικά, είτε δηλαδή εντελώς το ψυχολογικό κομμάτι, από την άποψη ότι έπρεπε να κατανοώ ότι πρέπει να αφιερώνει πάρα πολλές ώρες στην επιχείρησή του, στην ομάδα του, πρέπει να αφιερώνει χρόνο στο κινητό και έπρεπε να το αποδέχομαι και να το κατανοώ. Είτε κάνοντας κανονική δράση, απλά αυτό μπορεί να ήταν, ας πούμε, για 3 μήνες και μετά να κάνει ένα break, να ήταν για 1 μήνα και μετά πάλι λίγο να σταματούσα, να βοηθούσα λίγο την ομάδα και να πάλι να σταματούσα. Γενικότερα είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα όλο αυτό. Και ο λόγος που υπήρχαν αυτά τα σκαμπανεβάσματα ήταν το ότι εγώ δεν ήθελα να βγω από τη ζώνη ανεσής μου. Λόγω του ότι από μικρή ήμουνα πάρα πολύ ντροπαλή, ήμουνα πολύ κλειστή, δεν ήμουν καθόλου κοινωνική και ταυτίζομαι και σε μία ομιλία που είχε κάνει η Ευανθία, εδώ ωραία, όπου θυμάμαι ότι είχες πει ότι για να πάρεις τηλέφωνο έπρεπε και να είσαι μόνη στο σπίτι και να είσαι στο δωμάτιο, να κλείνεις τις πόρτες και αυτό με 1000 ζόρια, πραγματικά. Κάπως έτσι ήμουνα κι εγώ και για να πάρω κάποιο τηλέφωνο, πόσο μάλλον να μιλήσω με κάποιον, έπρεπε να κάνω πραγματικά 1000 πρόβες για να μου μειωθεί το άγχος και όχι απλά πρόβες για το τι θα πω εγώ και να φαίνομαι όσο μπορώ ως επαγγελματίας, αλλά έκανα πρόβα και το τι θα μου πει ο άλλος. Πραγματικά έκανα ένα διάλογο, μονόλογο μόνη μου, προσπαθώντας τώρα να νιώσω καλύτερα. Και το συμπέρασμα σε όλο αυτό είναι το ότι δεν ήθελα να ξεβολευτώ, φοβόμουν ότι θα τα θαλασσώσω, ότι θα γίνω ριζίλη στον άνθρωπο, ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν είμαι αρκετά ικανή και με τρόμαζε πάρα πολύ. Συν το γεγονός ότι σκεφτόμουν ότι εγώ σε αυτά τα χρόνια, ενώ είχα κάνει και την πρακτική μου, δούλευε και σε παιδικό σταθμό, οπότε είχα το μισθό μου. Θυμάμαι και όλος ο παιδικός ήταν και πάνω από το σπίτι μου, ούτε αμάξι χρειαζόμουν για βενζίνες, οπότε έκανα και μία αποταμίευση, ας πούμε. Οπότε έλεγα ότι για ποιο λόγο να ξεβολευτώ και να κάνω πράγματα, αφού εγώ εν τέλει θα μπω στο δημόσιο, θα έχω ένα σταθερό μισθό και όλα θα πάνε καλά. Οπότε έλεγα, θα κάνω πράγματα μέχρι εκεί που μπορώ και θα είναι όλα οκ. Okay. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα διάστημα, έκατσα λίγο και σκέφτηκα και συζητήσαμε και με τον Αλέξανδρο κάποια πράγματα και είπαμε ότι για να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε, σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε μία αλλαγή. Και πέρυσι και όλο το Φεβρουάριο γνωρίσαμε και τον Κωνσταντίνο με τη Βίλη, όπου έτυχε να συνεργαστούμε. Γενικότερα έχω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να ξέρετε και οι δυο σας ότι αναγνωρίζουμε πραγματικά και εκτιμάμε πάρα πολύ όλη την προσπάθεια που, και την καθοδήγηση που μας δίνατε. Βίλη, ειδικά στις αρχές, με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ για να μάθω καλύτερα τη διαδικασία και να αφουγκραστώ ακόμα περισσότερα πράγματα. Και Κωνσταντίνε, για την καθοδήγηση που μας έχεις δώσει και εννοείται συνεχίζεις να μας δίνεις. Σας αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα και ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, εκτός του ότι έπρεπε με τον Αλέξανδρο να πούμε κάποια πράγματα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό, ο Αλέξανδρος ήταν εκεί, ήταν όλοι στην επιχείρηση. Αυτό που έπρεπε να σκεφτώ εγώ είναι το ότι τι διαφορετικό θα κάνω εγώ για να έρθει το αποτέλεσμα. Ήταν κάτι που το ήθελα και προσπαθούσα σιγά σιγά. Γιατί είναι OK το να θες να είσαι συμβιβασμένος ή να θες να είσαι υπάλληλος και να έχεις σαν στόχο το να μπει στο δημόσιο ή οτιδήποτε σε κάνει ένα χαρούμενος, γιατί δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι και κακό αυτό. Αλλά είναι εξίσου OK και πολύ ωραίο το να θες να έχεις μια διαφορετική θέση στην κοινωνία, να θες να κάνεις κάτι διαφορετικό, να θες να γράψεις τη δικιά σου ιστορία, να θυμάσαι ότι δεν είσαι σπουδαίο, δεν είσαι τυχαίος μάλλον, αλλά είσαι σπουδαίος, να θυμάσαι όνειρα και στόχους που μπορεί ποτέ σου να μην έβαζες και να θυμάσαι όλες αυτές τις στιγμές, τα όνειρα, τα ταξίδια, το χρόνο με τους αγαπημένους σου ανθρώπους, να τα φέρνεις ξανά στο προσκήνιο και να τα κάνεις πρωταρχικό στόχο. Επίσης, κάτι που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ήταν μια παρουσίαση που είχα δει του Elon Musk, που πόσοι από εδώ το γνωρίζετε, τον Elon Musk. Τέλεια. Έχω μοιοπία λίγο, αλλά βλέπω τα χεράκια. Λοιπόν, ο Elon Musk χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και το 2009 είχε πάει να κάνει μια παρουσίαση όταν η Tesla ακόμα ήταν σε πρωταρχικό στάδιο. Και εκεί πέρα είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τον Charlie Munger, ο οποίος προσπαθούσε ουσιαστικά επί 40 λεπτά να του εξηγήσει γιατί η ιδέα του θα αποτύχει, δεν θα τα καταφέρει και γιατί τα ηλεκτρικά αμάξια δεν θα δουλέψουν. Και αυτό που πραγματικά με είχε στιγματίσει και με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ ήταν η απάντηση που του έδωσε ο Elon Musk. Ήταν ότι μάλλον έχεις δίκιο, Τσάρλι, αλλά αξίζει να δοκιμάσω. Και κράτα αυτή την αντιμετώπιση στα καθημερινά όχι που μπορεί να ακούς.
Γιατί μπορεί να τα καταφέρεις, αλλά μπορεί και να αποτύχεις. Μπορεί να δυσκολευτείς. Σίγουρα θα δυσκολευτείς. Μπορεί να χάσεις την ομάδα σου, μπορεί να μείνεις μόνος σου, μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως πιστεύεις. Αλλά αξίζει να προσπαθήσεις, αξίζει να δοκιμάσεις, γιατί τα όνειρά σου και η πίστη σου είναι πολύ μεγαλύτερα από τη γνώμη των άλλων. Και εμένα αυτό με έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ για να πάω all-in στην επιχείρηση. Ήμουνα focus 100%. Έτσι λοιπόν, με τον Αλέξανδρο υπήρχαν κάποια σημεία νοοτροπίας, 4 προσωρινά που αναφέρω, τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ και παίξαν πραγματικά καθοριστικό ρόλο για να πετύχουμε το στόχο που θέλαμε. Νούμερο 1 ήταν ότι μένω εστιασμένο στο στόχο μου. Όταν θέτεις ένα τόσο μεγάλο τίτλο, όπως είναι ο τίτλος του AML και του AML Plus, προφανώς, εσύ ορίζεις το που θα εστιάσεις. Και πριν που έκανε και η κυρία Μαρία Περάκη μία ομιλία και το ανέφερε, μπορείς να εστιάσεις και να δεις τα πράγματα που εσύ θέλεις και χρειάζεται και μπορεί επίσης να εστιάσεις και να δεις όλα τα εμπόδια που θα έρθουν στο δρόμο σου. Αυτό κρίνεται καθαρά από σένα. Εμείς δεν αφήσαμε πραγματικά κανένα αντιπερισπασμό να μας επηρεάσει. Ήμασταν 100% αφοσιωμένοι στο στόχο μας και το κυνηγήσαμε πραγματικά μέχρι να το καταφέρουμε. Νούμερο 2 ήταν η δέσμευση, αλλά και το γιατί σου, το γιατί μας, το οποίο η δέσμευση έπαιξε πραγματικά καθοριστικό ρόλο, γιατί δεν ήταν μία απλή και επιφανειακή δέσμευση το ότι θέλω να πιάσω το AML και το AML Plus για να έχω απλά περισσότερα χρήματα. Φέραμε το γιατί μας στην επιφάνεια και είπαμε ότι για ποιο λόγο θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τι θέλουμε να πετύχουμε έχοντας περισσότερα χρήματα. Ένας από τους στόχους, ας πούμε, που είχαμε για να μοιραστώ μαζί σας ήταν τα ταξίδια. Μπορεί να ταξιδεύουμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα ταξίδια στο πιο κοντινό μέλλον. Οπότε ουσιαστικά το γιατί μας ήρθε στην επιφάνεια, έγινε πρωταρχικός στόχος και αυτή τη φορά η δέσμευση πήγαζε πραγματικά από μέσα μας, πήγαζε από την καρδιά μας, οπότε θα δίναμε το 100% για να τα καταφέρουμε. Χειροκροτήστε. Δεν πειράζει. Νούμερο 3 ήταν ότι μην τα παρατάς. Γιατί μπορεί να χάσεις την ομάδα σου, μπορεί να περιμένεις πράγματα από την ομάδα σου και από ανθρώπους που τελικά να μην γίνονται. Μπορεί να δυσκολευτείς, μπορεί να ξεβολευτείς, θα ξεβολευτείς μάλλον, θα πιεστείς, θα αλλάξεις πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου για να πετύχεις το στόχο που θέλεις. Θα βγεις από τη ζώνη ανεσύ σου και αν τα πράγματα δεν βγουν όπως θέλεις, ζήτα βοήθεια, ζήτα καθοδήγηση και αν πρέπει να το κάνεις μόνος σου, θα το κάνεις μόνος σου για να έρθει το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και το τελευταίο σημείο νοοτροπίας που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ελπίδα, η πίστη και η προσπάθεια. Ελπίδα γιατί ελπίζαμε ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε με όλη την προσπάθεια και τη δράση που είχαμε λάβει, που είχαμε βάλει. Πίστη, γιατί πιστεύαμε στο αποτέλεσμα που θα έρθει. Και προσπάθεια, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι τα δίναμε και δώσαμε το 100% του εαυτού μας για να έρθει και το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον Αλέξανδρο, κάτι που έχει μοιραστεί, α, ποιο εκεί πήγε, είναι ότι σε έναν αγώνα που είχε, σε ένα πρωτάθλημα, ασχολείται με το τένις, όσοι δεν το γνωρίζετε, ήταν ένα τουρνουά, λοιπόν, που έδειχναν όλες οι συνθήκες ότι πραγματικά θα έχανε. Δεν θα τα κατάφερνε. Θυμάμαι, έτσι όπως μου το είχε διηγηθεί, πάρα πολλοί άνθρωποι φεύγανε από το, τέλος πάντων, το χώρο... Από τις κερκίδες, ευχαριστώ. Φεύγανε πραγματικά, γιατί νομίζαν ότι ήταν τελειωμένη υπόθεση, αυτός ο άνθρωπος θα χάσει και ο αντίπαλος, δηλαδή, έπαιζε πολύ χαλαρός. Και αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, φύγανε από την κερκίδα. Και 2-3 ώρες μετά που επέστρεψαν για να δουν τον επόμενο αγώνα, ο Αλέξανδρος ήταν εκεί και πάλευε και μου έχει μεταδώσει αυτή την ελπίδα, την πίστη και την προσπάθεια ότι ακόμα κι αν νομίζεις ότι δεν θα τα καταφέρεις, μπορεί να μένουν 2 μέρες, 3 μέρες, 1 μέρα, πρέπει να προσπαθήσεις 100% να ελπίζεις, να πιστεύεις στον εαυτό σου, γιατί βγήκε νικητής από αυτόν τον αγώνα. Είναι μαχητής και στις δύσκολες καταστάσεις μου μεταδίδει αυτό το αίσθημα της προσπάθειας, της αισιοδοξίας, ότι θα είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, θα δικαιωθείς, γιατί η δράση που έχεις κάνει είναι πολύ μεγάλη. Συνδυαστικά με αυτό να πω ότι το ωραίο και τα ωφέλη του να χτίζεις την επιχείρησή σου με τον άνθρωπό σου, τουλάχιστον σε μένα και στον Αλέξανδρο, μόνο θετική επίδραση και θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Εκτός του ότι μοιράζεσαι πολύ χρόνο με τον άνθρωπό σου,
Μοιράζεστε κοινούς στόχους, κοινά όνειρα, χτίζετε μαζί την ομάδα, παλεύετε για τους στόχους σας μαζί. Υπάρχει αλληλεπίδραση, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει αγάπη. Μεγαλώνετε μαζί, αναπτύσσεστε μαζί, εξελίσσεστε μαζί. Πραγματικά είναι μοναδικό το συναίσθημα το να μπορώ να χτίζω με αυτόν τον άνθρωπο την επιχείρηση. Και η δυναμικότητα και ο ηγετικός χαρακτήρας που έχει ο Αλέξανδρος και που εμένα μου λείπει σε ένα κομμάτι, σε συνάρτηση με την ενσυναίσθηση και γενικότερα την κατανόηση που μπορώ και την αφοσίωση να δείχνω στην ομάδα, δεν είναι ότι απλά έχουμε βολευτεί ότι ο ένας είναι ο ηγετικός και ο άλλος αυτός που μπορεί να δείχνει την ενσυναίσθηση. Καθίστε, δεν θα μπλεχτώ. Προσπαθούμε ουσιαστικά, και αυτό που είναι το πολύ σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε ο ένας να δώσει και λίγο από τον άλλον για να μπορεί να εξελίσσεστε. Να εξελίσσετε, δεν βολευόμαστε δηλαδή. Και κλείνοντας, να πω ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα οι οποίοι δεν ασχολούνται ακόμα με το project. Γιατί μπορεί να φοβούνται ότι, να φοβούνται το άγνωστο, να φοβούνται ότι δεν θα τα καταφέρουν, ότι θα δυσκολευτούν. Ή να υπάρχουν επίσης που υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που θέλουν να κάνουν ένα level up, ένα step up στην επιχείρησή τους. Αλλά αντίστοιχα φοβούνται ότι μπορούν να αποτύχουν, ότι θα δυσκολευτούν, ότι θα πρέπει να βγουν έξω από τη ζώνη ανησύχησής τους. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι το ότι μπορεί να τα καταφέρεις όπως μπορεί και να αποτύχεις. Μπορεί να δυσκολευτείς. Σίγουρα θα δυσκολευτείς, γιατί βγαίνεις έξω από τη ζώνη ανεσίσου. Αλλά αξίζει να δοκιμάσεις, αξίζει να προσπαθήσεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα τα καταφέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω τώρα για την τελευταία ομιλία να σηκωθούμε όλοι όρθιοι. Θα πάμε να φάμε μετά τελευταία ομιλία τώρα. Να τα δώσουμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο ομιλητής που θα μιλήσει τώρα, πραγματικά είναι ο άνθρωπός μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που χτίζουμε... Δεν θα τα πω αυτά, εντάξει. Χαίρομαι πολύ που χτίζουμε την επιχείρηση μαζί. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ηγετικός, είναι αυθεντικός, είναι δυναμικός. Πραγματικά είναι μαχητής, δεν έχει μάθει ποτέ του να τα παρατάει. Δίνει πάντα το 100% του εαυτού του και είναι, όταν βάζει ένα στόχο είναι σίγουρο ότι θα έρθει το αποτέλεσμα και θέλαμε ένα πολύ πολύ θερμό και ζεστό χειροκρότημα να υποδεχτούμε στη σκηνή τον Αλέξανδρο Τσίκο. Δεν ήταν εξαιρετική. Μπράβο. Λοιπόν, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, θέλω να προσποιηθείτε ότι δεν πεινάτε, ότι δεν είστε κουρασμένοι και ότι ανυπομονείτε να μ' ακούσετε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αρχικά, όσο αφορά το κομμάτι της αναγνώρισης, σίγουρα το AML Plus ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος για εμάς. Σίγουρα βάλαμε πάρα πολύ προσπάθεια και χρόνο στο να το πετύχουμε αυτό. Για εμένα κάθε τίτλος κάτι σημαίνει από πίσω. Πιο συγκεκριμένος τίτλος για μένα σημαίνει η αρχή της οικονομικής ελευθερίας, το να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, με όποιον θέλεις, όπου θέλεις, γιατί έτσι θέλεις. Είτε αυτό ονομάζεται το να μπορείς να ταξιδεύεις όπου θέλεις, οποιαδήποτε στιγμή θες, να μοιράζεσαι χρόνο με τους αγαπημένους σου ανθρώπους, να έχεις τη δυνατότητα και την άνεση να ζεις τη ζωή που εσύ θες με τους δικούς σου όρους. Okay? Από εκεί και πέρα, συνήθως όταν φτιάχνω μια ομιλία, έχω σημειώσεις, ξέρω ακριβώς τι θα πω, γιατί θα το πω. Και θέλω να είμαι 100% προετοιμασμένος. Παρ' όλα αυτά, σήμερα αποφάσισα να μιλήσω από καρδιάς και να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα. Αρχικά, σε πόσους εδώ αρέσει να ακούνε ιστορίες, επειδή μουσικό στο χέρι. Όλοι. Εξαιρετικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω ιστορίες, γιατί μέσα από τις ιστορίες βγαίνουν τα καλύτερα συμπεράσματα για μένα. Γνωρίζω πολύ καλύτερα τον άλλον. Η συγκεκριμένη ιστορία έχει ως εξής. Αφορά ένα παιδί νεαρό, το οποίο μεγάλωσε σε ένα νησί. Ήταν ένα παιδί που ήθελε πάντα να κερδίζει, ήθελε να είναι πάντα πρώτος. Ο λόγος που ταυτίζομαι πάρα πολύ μαζί του είναι γιατί είναι ένα παιδί που ασχολούταν με τον αθλητισμό, οπότε είχαμε σαν κοινό το συγκεκριμένο στοιχείο. Ήταν εγωιστής, ήθελε να είναι πρώτος σε όλα, πρώτος στο σχολείο, πρώτος στο άθλημα που έκανε, ήθελε πάντα να κερδίζει. Δεν συμβιβαζόταν με τίποτα, δεν ήθελε ποτέ να ζητήσει βοήθεια, ήθελε ό,τι κάνει να το καταφέρει μόνος του και αυτός ήταν ο λόγος που δούλευε κάθε μέρα σκληρά γι' αυτό. Όσο λοιπόν περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και καλύτερος, αντιμετώπιζε όλα τα εμπόδια που είχε με όρεξη, με διάθεση, ήταν έτοιμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να μπορέσει να πετύχει. Ήθελε να βοηθήσει τους δικούς του ανθρώπους, ήθελε να βοηθήσει τον εαυτό του, να κάνει τη ζωή που αυτός ήθελε
όπως ακριβώς την ήθελε και όσο περνούσε ο καιρός, άριζε και το κατάφερνε. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά όσο μεγάλωνε, αντιμετώπιζε και κάποια μικρά προβληματάκια. Στην αρχή ήταν στο περιβάλλον του σχολείου του. Στην αρχή άρχισαν οι φίλοι του να τον ζηλεύουν, άρχισε ρε παιδί μου έτσι να έχει μικροτσακωμούς, που αυτό για αρχή ήταν ρομαντικό. Ήτανε μικρά παιδιά που ζήλευαν ο ένας τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, όσο μεγάλωναν τα παιδιά και δυνάμωναν, αυτό άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονο, όλο πιο αισθητό για το παιδί. Άρχισε να τσακώνεται όλο και πιο συχνά, να βρίσκεται σε καταστάσεις που ήξερε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, παρ' όλα αυτά να στέκεται εκεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το πρώτο έντονο σημάδι ήταν όταν μετά από ένα τσακωμό γύρισε σπίτι και είχε χτυπήσει το χέρι του, είχε ραγίσει το χέρι του. Αποφάσισε να μην το μοιραστεί με την οικογένειά του και να πει ψέματα ότι χτύπησε μόνος του. Αυτό συνέχισε να το κάνει για πάρα πολύ καιρό. Περνούσε ο καιρός, μεγάλωνε, δυνάμωνε και κάποια στιγμή έγινε όλο και πιο χειρότερο αυτό. Αντιμετώπισε δύσκολες καταστάσεις, τον ένα τσακωμό μετά τον άλλον, παιδιά που ήταν μεγαλύτερα από αυτόν, δυνατότερα από αυτόν. Με αποτέλεσμα μια φορά, όπως γύριζε από το σχολείο και περπατούσε, να βρεθεί σε ένα πάρα πολύ έντονο τσακωμό. Σε ένα τσακωμό που κατέληξε το παιδί να βρεθεί με ραγισμένα πλευρά, με ραγισμένο χέρι, με αίματα στο σώμα του και να προσπαθεί με το ζόρι να γυρίσει μόνο στο σπίτι. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Εκεί δεν είχε άλλη επιλογή από το να το μοιραστεί με τους δικούς του ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, μαζί με αυτή την ανακοίνωση, ανακοίνωσε και κάτι άλλο. Είχε πάρει μια απόφαση. Ήξερε ότι αν συνεχίσει να βρίσκεται στο ίδιο περιβάλλον με τους ίδιους ανθρώπους, τα πράγματα μόνο θα γινόντουσαν χειρότερα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να φύγει σε μια μεγάλη πόλη. Σε μια πόλη που θα τον ήξεραν λίγοι και θα τον βοηθούσαν ακόμα λιγότεροι. Δυστυχώς, η οικογένειά του δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Τα οικονομικά του δεν τα επέτρεπαν, οπότε έπρεπε να σταθεί μόνος του στα πόδια του. Τα επόμενα 1-2 χρόνια ήταν από τα καλύτερα χρόνια του παιδιού. Έκανε καινούριους φίλους, άρχισε να απολαμβάνει τις στιγμές μαζί τους, τον στήριζαν όταν ήταν στις επιτυχίες του, αλλά τον στήριζαν και όταν ήταν στις αποτυχίες του. Άρχισε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, άρχισε να δημιουργεί νέες εμπειρίες, να οριμάζει, να δυναμώνει και να στέκεται κάθε μέρα όλο και πιο γερά στα πόδια του. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές όταν νιώθεις ότι όλα σου πάνε καλά, όταν είσαι στη φάση που λες σχεδόν τα κατάφερα, όταν είσαι στο σημείο που είσαι στην κορυφή του βουνού και είσαι έτοιμος να δεις τι κρύβεται από την άλλη πλευρά, η ζωή σου έχει εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν στο παιδί συνέβη κάτι πάρα πολύ αναπάντεχο. Κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Σε μια στιγμή που πήγε να απολαύσει τον λίγο ελάχιστο χρόνο που είχε με τους φίλους του, βρέθηκε αντιμετώπως με ένα ατύχημα. Με ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που τον έφερε σε κόμμα. Όταν κατάφερε και ξύπνησε το παιδί, οι πρώτες σκέψεις που άκουγε στο μυαλό του ήταν τα λόγια των αγαπημένων του ανθρώπων. Να του λένε «Σε παρακαλώ, ξύπνα». Έπαιζε ξανά και ξανά στο μυαλό του. Ένιωθε δυστυχημένος, ένιωθε απογοητευμένος, ένιωθε αδικία μέσα του, ένιωθε ότι όλος ο χρόνος που είχε βάλει, όλη η προσπάθεια που είχε αφιερώσει, όλες οι θυσίες που είχαν κάνει, είχαν πάει πεταμένα στα σκουπίδια. Ήτανε δύσκολη στιγμή. Δεν ήταν μέρες, δεν ήταν εβδομάδες, δεν ήταν μήνες που ένιωθε ότι δεν έχει καταφέρει απολύτως τίποτα. Όλες οι θυσίες που είχε κάνει, όλος ο χρόνος που είχε αφήσει με τους αγαπημένους του ανθρώπους, όλος ο χρόνος που είχε αφήσει με τους φίλους του, όλες αυτές οι μικρές στιγμές που για κάποιον μπορεί να είναι ασήμαντες, αλλά για εκείνον ήταν πολύ σημαντικές, είχαν πεταχτεί στα σκουπίδια. Και σας ρωτάω, εσείς τι θα κάνατε? Θα επιλέγατε να κρυφτείτε πίσω από τις δυσκολίες που σας έφερε η ζωή, πίσω από τα εμπόδια που μπορούσατε να προσπεράσετε? Τότε συνέβη και ένα άλλο γεγονός στη ζωή του, που ήταν μια γερή σφαλιάρα. Ένας πολύ καλός του φίλος, ένας συναθλητής του, ένα παιδί μόλις 15-16 χρονών σαν εκείνον, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πολύ σοβαρή ασθένεια.
με μια ασθένεια που δυστυχώς τον πήρε από τη ζωή. Ένα παιδί μόλις 16 χρονών. Τότε κατάλαβε ότι όλα αυτά που του έχουν συμβεί, όλες αυτές οι δύσκολες στιγμές, όλες οι καταστάσεις που είχε αντιμετωπίσει, όλες οι θυσίες που είχε κάνει, όλος ο υδρότας που είχε δώσει, δεν ήταν απολύτως τίποτα. Καθώς είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Είχε όλο τον καιρό ξανά να προσπαθήσει, να ξαναδοκιμάσει, να επιμείνει και στο τέλος να τα καταφέρει. Ήτανε γερή σφαλιάρα. Και σας τα λέω αυτά γιατί. Γιατί αυτό το παιδί βρίσκεται σήμερα εδώ, μοιράζεται τη δική του ιστορία επιτυχίας μαζί του, μαζί σας, και είναι περήφανος για τον εαυτό του. Αν και μόλις 23 χρονών, σίγουρα οι εμπειρίες και οι καταστάσεις που είχα στη ζωή μου με έκαναν να δω τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι αν βάλω κάτι στο μυαλό μου, όσο δύσκολο και αν είναι, θα το καταφέρω. Θυμάμαι 4 χρόνια πριν, όταν ξεκινήσαμε στο χώρο αυτό τα πρώτα μας βήματα, είχαμε βρεθεί λίγες εβδομάδες μετά σε ένα αντίστοιχο τέτοιο συνέδριο. Θυμάμαι να καθόμαστε με τη Ρένια κάπου έτσι στη μέση και να βλέπουμε τον έναν ομιλητή μετά τον άλλον. Να ακούμε τη μία ιστορία επιτυχίας μετά την άλλη. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, όταν γυρνάγαμε προς το αμάξι και μπαίναμε, να της λέω ότι κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή θα είμαστε και εμείς σε αυτή τη σκηνή. Κάποια στιγμή θα μοιραζόμαστε τη δική μας ιστορία επιτυχίας και πιστεύω ότι αυτή η στιγμή είναι σήμερα εδώ. Θυμάμαι την φλόγα να ξαναγεννιέται μέσα μου. Θυμάμαι τη στιγμή που είπα ότι θα τα ξανακάνω όλα από την αρχή. Θα ξαναπροσπαθήσω, καθώς το μόνο που είχε αλλάξει ήταν το όχημα. Εγώ ήθελα δύο πράγματα στη ζωή μου. Ήθελα να κάνω τη ζωή που ήθελα με τους δικούς μου όρους και ήθελα να βοηθήσω τους δικούς μου ανθρώπους. Ήθελα ποτέ ξανά ένας δικός μου άνθρωπος να μην χρειαστεί να κάνει θυσίες για μένα. Να αφιερώσει πολύτιμο χρόνο από την πολύτιμη ζωή του και να μπορέσει να την απολαύσει για τον χρόνο που του μένει. Οπότε λοιπόν θυμάμαι να παίρνω χαρακτηριστικά την απόφαση. Και εκείνο το μήνα πιάσαμε το supervisor, τον επόμενο μήνα πιάσαμε το manager. Για τα επόμενα 3 χρόνια το διατηρήσαμε σταθερά. Και ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου που όταν έφτανα στο σημείο να πω ξανά ότι τα καταφέραμε, κάτι να συμβαίνει και να μου το παίρνει πίσω. Πέρσι το καλοκαίρι πιάσαμε πρώτη φορά το τίτλο του EML. Είχαμε δημιουργήσει ορμή στην επιχείρησή μας, είχαμε δημιουργήσει momentum, είχαμε δώσει πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και η γραμμή αναδοχής μας αποφάσισε να σταματήσει. Είναι και ειρωνικό λίγο γιατί μέχρι τότε δεν ξέραμε καλά-καλά ότι ο Κωνσταντίνος και η Βίλη είναι σε αυτή τη γραμμή αναδοχής. Μετά από μια παύση 2-3 μηνών, μετά από πολλή σκέψη, πολλή στεναχώρια, συζητήσαμε με τη Ρένια και είπαμε ότι θα το ξανακάνουμε ξανά από την αρχή, από το μηδέν. Μιλήσαμε με τον Κωνσταντίνο, βγάλαμε στρατηγική και θεωρώ ότι σήμερα το πρώτο milestone που ήταν το EML Plus, γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή, έχει κατακτηθεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πριν ακούσατε τη Ρένια να λέει ο Αλέξαρος το ένα, ο Αλέξαρος το άλλο και ναι, μέχρι ένα σημείο, ειδικά στην αρχή, είχα χτίσει τα θεμέλια μόνο και μόνο γιατί ήθελα να αποδείξω ότι αυτό το όχημα θα λειτουργήσει για εμάς και θα το καταφέρουμε. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι σαν τώρα τη Ρένια να βρίσκεται πάντα εκεί όταν χρειαζόμουν κάτι, να στηρίζει τους συνεργάτες μας τις μέρες που εγώ δεν είχα την όρεξη να ασχοληθώ ή όταν μου συνέβαινε κάτι προσωπικό, να είναι εκεί να δημιουργεί νέες πρώτες γραμμές και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε αυτή η επιχείρηση να εξελίσσεται και να πηγαίνει μπροστά. Γι' αυτό και της αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Ο λόγος λοιπόν που μοιράστηκα σήμερα την ιστορία μου μαζί σας, είναι γιατί πιστεύω ότι όλοι εδώ μέσα έχουμε μια ιστορία. Κάποιοι πιο εύκολοι, κάποιοι πιο δύσκολοι, κάποιοι με παραπάνω εμπόδια και δυσκολίες, κάποιοι με λιγότερα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας εδώ μέσα που να είναι φτιαγμένος για να χάσει, για να αποτύχει. Ας σταματήσουμε λοιπόν να λέμε «Δεν είναι αυτό για μένα, δεν ξέρω πώς θα το κάνω, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, γιατί έχουμε φτιαχτεί για τα δύσκολα». Ξέρεις ότι σου αξίζουν καλύτερα. Ξέρεις ότι σου αξίζουν περισσότερα, ότι σου αξίζουν μεγαλύτερα. Δεν είσαι τυχαία εδώ μέσα. Είσαι εδώ μέσα γιατί ξέρεις ότι σου αξίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Θα μπορούσατε να είσατε σπίτι σας, στη δουλειά σας, στην οικογένειά σας, αλλά επιλέξατε να είστε εδώ. Θέλω να θυμηθείτε όλα τα όνειρα που έχετε κρύψει βαθιά μέσα σας. Όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει. Όλες τις κλειστές πόρτες που έπρεπε να ανοίξετε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτές οι πόρτες σήμερα δεν υπάρχουν. Γιατί σήμερα παίρνετε την απόφαση. Την απόφαση να κάνετε ό,τι χρειαστεί. Την απόφαση να διεκδικήσετε αυτά που πραγματικά αξίζετε. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν υπάρχει δεν θέλω, γιατί αυτή είναι η στιγμή σας. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Θέλω να φανταστείτε τον εαυτό σας σε λίγους μήνες από τώρα, σε λίγα χρόνια από τώρα. Θέλω να φανταστείτε το σπίτι που έχετε, το αμάξι που οδηγάτε, την οικογένεια που έχετε φτιάξει. Άνθρωποι δικοί σας είναι περήφανοι για εσάς. Οι συνεργάτες σας εκτιμάνε. Άνθρωποι εκεί έξω σας φύγουν το χέρι γιατί πήρατε αυτή τη μία και μοναδική απόφαση. Την απόφαση να κάνετε ό,τι χρειαστεί. Την απόφαση ότι θα τα καταφέρετε. Την απόφαση ότι στο επόμενο συνέδριο θα ακούμε τη δική σας ιστορία. Γιατί αξίζει να ακουστεί. Γιατί αξίζει να είστε εδώ πάνω. Γιατί αξίζει να προσπαθήσετε. Δεν υπάρχει κανένας που να σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και στα όνειρά σας. Δεν υπάρχει κανένας που να σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και στη δική σας ιστορία. Είστε εσείς και μόνο εσείς. Είστε έτοιμοι να πάρουμε αυτή την απόφαση μαζί σήμερα. Είστε έτοιμοι να κάνετε ό,τι χρειαστεί. Θα σας ρωτήσω για άλλη μια φορά και θέλω να μας ακούσει όλο το ξενοδοχείο. Είστε έτοιμοι να πάρετε αυτή τη μία και μοναδική απόφαση. Έτσι, μπράβο! Γιατί δεν υπάρχει κανένας που να σταθεί εμπόδιο, δεν υπάρχει κανένας που να σας ορίσει, δεν υπάρχει κανένας που να σας πει ότι δεν καταφέρετε. Είναι η δικιά σας στιγμή, είναι η δικιά σας ζωή. Γιατί αξίζει να πετύχετε, γιατί αξίζει να οδηγάτε το αμάξι των όνειρών σας, να έχετε το σπίτι των όνειρών σας. Αυτή είναι δικιά σας στιγμή. Τι θα κάνετε λοιπόν? Και είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο συνέδριο, αν πάρετε αυτή την απόφαση, εδώ πάνω θα ακούμε τη δική σας ιστορία επιτυχίας.